Είναι, επί του προσωπικού βέβαια είναι, διότι με αποκάλεσε ψεύτη ή ότι δεν ξέρω, δεν έρχομαι ενημερωμένος στην ολομέλεια της Βουλής κτλ. Άρα είναι επί του προσωπικού. Εγώ, κύριε Υπουργέ, δεν μίλησα... εντάξει, ωραία, τώρα η ουσία είναι ότι ερχόμαστε αδιάβαστοι, ότι δεν ξέρουμε τα στοιχεία κτλ. Κτλ. Κατά την άποψή σας, κύριε Φωτήλα, κατά την άποψή σας. Παρακαλώ, αναφερθείτε, κύριε Φωτήλα, παρακαλώ. Αλλά καλά θα κάνει όμως ο Υπουργός, όπως και εσείς, να μας πείτε πόσα είναι τα σωματεία που έχουν διαγραφεί από το 2021 μέχρι σήμερα. Έχετε αυτό το στοιχείο να μας το δώσετε? Έχετε? Είστε αδιάβαστοι λοιπόν. Αν δεν έχετε, είστε αδιάβαστοι. Γιατί προσέξτε να δείτε, εμείς δεν βάλαμε το ζήτημα πόσα είναι τα σωματεία που έχουν ενταχθεί στο αθλητικό μητρό, αλλά όλα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολλά, είναι εκατοντάδες τα σωματεία που έχουν διαγραφεί. Γιατί? Γιατί δεν κατάφεραν με τις αυστηρές προϋποθέσεις και τη γραφειοκρατία, γιατί δεν είχαν χρήματα να απευθυνθούν σε δικηγορικά γραφεία, σε λογιστές, για να προλάβουν τις διαδικασίες να ενταχθούν στο αθλητικό μητρό. Άρα λοιπόν, θα κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα και όχι απλά τα νούμερα, πόσα είναι τα σωματεία μέσα στο αθλητικό μητρό, αλλά πόσα δεν κατάφεραν να μπουν, είναι υπαρκτά, είχαν αθλητική αναγνώριση, συμμετέχουν στα πρωταθλήματα κανονικά. Αυτή είναι η ουσία. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν αφήστε τα κατά μέρους. Στο σπίτι, λέει, του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Ευχαριστώ.